Φέτος αποτελεί ξανά μια προσπάθεια που κάνουμε εδώ και χρόνια με την ομάδα του Litos Beach. Προσπαθούμε φέτος με την πρόσθεση των 6 γηπέδων των καινούριων να προσφέρουμε κάτι καλύτερο στους αθλητές. Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι θετικά και αισιοδοξούμε ότι μέχρι να τελειώσει το τουρνουά θα υπάρχουν μόνο θετικά σχόλια, και το οποίο βέβαια αποτελεί ενέργεια και κουράγιο για τα επόμενα που θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι θα είναι τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Από τι ηλικίες αποτελούνται οι αθλητές και από ποιες χώρες? Είναι όλες οι χώρες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε από την Αμερική, έχουμε από την Αυστραλία και ως επιτοπλίστων από τη Δυτική Ευρώπη. Όσον αφορά τις ηλικίες, οι ηλικίες είναι από 14 η επιτρεπόμενη ηλικία συμμετοχής, αλλά κατά μέσο όρο θα έλεγα ότι είναι από 20 έως 25 χρονών οι αθλητές που συμμετέχουν σε αυτό το τουρνουά. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα για μια τέτοια διοργάνωση? Η ιδέα αυτή προήλθε από τη δικιά μας μεριά, η δική μου προσωπική εμπειρία σαν παίχτης, γνωρίζοντας ότι στην Τουρκία υπάρχει μια ανάλογη προσπάθεια. Δοκιμάσαμε την τύχη μας σε συνεργασία με το Litos Beach, που ήταν το μοναδικό ξενοδοχείο στην Ελλάδα το οποίο μπορούσε να φιλοξενήσει αυτή τη διοργάνωση από πλευράς αθλητικών εγκαταστάσεων. Το δοκιμάσαμε, έδεσε και προχωράμε. Πόσο σημαντικό είναι αυτή η διοργάνωση για την εξέλιξη του αθλήματος από τη μεριά των διαιτητών? Είναι πολύ σημαντικό, γιατί δίνει τη δυνατότητα και στους Έλληνες διαιτητές να κατά κάποιο τρόπο να προπονηθούν και αυτοί μέσα από αυτή τη σειρά του τουρνουά που γίνεται εδώ στο Litos Beach, να βελτιωθούν και να έχουν τη δυνατότητα, αν είναι δυνατόν, αργότερα να εξελιχθούν και σε υψηλότερο επίπεδο, σε μεγαλύτερο τουρνουά. Πιστεύω πως τις πρώτες μέρες, ειδικά λόγω καιρού, τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα και για εμάς σαν διαιτητές. Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες μας δυσκολεύουν και τη δική μας δουλειά πάνω στην καρέκλα. Αλλά πιστεύω ότι τώρα αρχίζουν σιγά σιγά και τα πράγματα στρώνουν, ο καιρός βελτιώνεται, οπότε η καθημερινότητα είναι η γνωστή για εμάς. Αγώνες μέχρι περίπου τις 3-4 ώρα και μετά ξεκούραση για την επόμενη μέρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5 εβδομάδες με την κάθε εβδομάδα να προσφέρει γυναίκες και άντρες. Οι επόμενες εβδομάδες που θα έρθουν θα είναι πάλι 5, με ξανά 2 τουρνουά ανά εβδομάδα, οπότε στο σύνολο για φέτος μάλλον έχουμε 20 εβδομάδες διεθνών επαγγελματικών τουρνουά τέννις. Αν σκεφτούμε ότι όλα τα ταμπλό είναι γεμάτα με αθλητές οι οποίοι δυστυχώς για αυτούς έμειναν εκτός τουρνουά γιατί είχαν κλειδωθεί όλες οι θέσεις για τα ταμπλό, νομίζω ότι ναι, ξεπεράσαμε τις προσδοκίες μας. Συγκεκριμένη διοργάνωση την έχουν χαρακτηρίσει ως το σημαντικότερο γεγονός στην Κρήτη. Ναι, είναι το σημαντικότερο τενιστικό γεγονός στην Κρήτη και θα μπορούσα να πω ότι αγγίζει και ίσως το σημαντικότερο τενιστικό γεγονός στη χώρα. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν πραγματοποιείται καμία άλλη επαγγελματική διοργάνωση για αυτό το επίπεδο και για τους άντρες και γυναίκες αντίστοιχα. Οπότε θεωρώ ότι ναι, είναι το top τενιστικό event της χρονιάς για τη χώρα μας. Η οργάνωση είναι εξαιρετική. Φέτος για μας τις κοπέλες έχουν κάνει και χωμάτινα γήπεδα. Οπότε είμαστε με 11 γήπεδα για τους άντρες και 6 για τα κορίτσια, που σημαίνει ότι έχουμε πιο πολλά γήπεδα για προπόνηση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας τους παίχτες. Εγώ έχασα χθες πρώτο γύρο, αλλά συνεχίζουμε στα διπλά. Πολλούμαι από τα 8 μου. Οπότε είναι 15 χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό για μας τους Έλληνες παίχτες να έχουμε τέτοια τουρνουά στη χώρα μας. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε έτσι πολλά τουρνουά μαζεμένα. Εγώ παίζω όλο το χρόνο επαγγελματίας και συνεχώς μένω και στο εξωτερικό, οπότε μπορείτε να φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε αυτή τη βοήθεια. Γι' αυτό να ευχαριστήσουμε το Litos Beach και τον κύριο Αντώνη Καλετζάκη που πήραν αυτή την πρωτοβουλία και μας βοηθάνε. Οι διαφορές πιστεύω δεν είναι στους παίχτες. Τα ταλέντα υπάρχουν παντού, ειδικά στην Ελλάδα. Απλά είναι πιο οργανωμένοι και είναι διαφορετικό το mentality, η νοοτροπία τους. Είναι πιο οργανωμένοι και αυτό διαφέρει πολύ. Ξέρετε ότι υπάρχει μέλλον στην Κρήτη για το τένις και στην Ελλάδα?
Ναι, είμαι από τους αισιόδοξους. Θεωρώ ότι υπάρχει μέλλον. Αρκεί όλοι να προσπαθούμε, ο καθένας με το δικό του κομμάτι, χωρίς να κοιτάμε τι γίνεται παραπέρα και το τι κάνουν οι άλλοι. Νομίζω κάθε ένας από εμάς που εμπλέκεται στο κριτικό τένις, βάζοντας το λιθαράκι, μπορούμε να χτίσουμε κάτι το οποίο και βάση θα έχει και μέλλον. Ο στόχος σας σαν διοργανωτής? Ο στόχος μας σαν διοργανωτής, καταρχήν να μην παραλείψουμε ότι αυτή η ενέργεια δεν θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί χωρίς την συγκομιδή του κ. Σαπουνάκη και το Litos Beach, την ομάδα του Litos Beach, το διευθυντή του ξενοδοχείου, τον κ. Άρη τον Μορφοπό, και όλους όσους αποτελούν κομμάτι αυτής της διοργάνωσης. Έχοντας όλους αυτούς μαζί μας, ο στόχος μας σαν διοργανωτές είναι να βελτιώνουμε τις παροχές που έχουμε για τους αθλητές. Η χώρα μας προσφέρει καιρό τρομερό για τένις. Οι εγκαταστάσεις είναι παγκοσμίου επίπεδου, είναι πάρα πολύ καλές, ιδιαίτερα τώρα με τα καινούργια χωμάτινα γήπεδα. Όλα αυτά αποτελούν πράγματα τα οποία δεν τα συναντάνε εύκολα οι τενίστες σε αυτό το επίπεδο των αγώνων. Άρα για μας είναι ευκαιρία να προσφέρουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να τα βρουν αλλού και σιγά σιγά να χαρακτηριστεί το Litos Beach ως ένα από τα κορυφαία τενιστικά resort στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ καλή η διοργάνωση φέτος. Έχουν φτιαχτεί και καινούργια γήπεδα τα χωμάτινα για τις γυναίκες και τα οποία είναι πάρα πολύ καλά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη διοργάνωση και το Litos Beach ιδιαίτερα που μας προσφέρει αυτές τις υπέροχες αναμνήσεις εδώ πέρα στο τουρνουά του Litos Beach. Πόσο καιρό ασχολείσαι με το τένις? Ασχολούμαι με το τένις σχεδόν όλη μου τη ζωή, από τότε που ήμουν 4, επειδή και ο πατέρας μου είναι προπονητής και αυτός με ξεκίνησε. Και γενικά πάρα πολλά χρόνια, είμαι 19 τώρα, ασχολούμαι δηλαδή 15 χρόνια σήμερα. Είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι υπάρχουν αυτά τα τουρνουά και το Litos Beach που δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες παίχτες και γενικά σε όλους τους παίχτες από όλο τον κόσμο να έρθουν και να αγωνιστούν εδώ πέρα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που γίνονται αυτά τα τουρνουά στην Ελλάδα και στη χώρα μου και μπορώ να λαμβάνω μέρος σε αυτά. Συμμετείχα στα προκριματικά, αποκλείστηκα προχθές μετά από ένα δύσκολο αγώνα, αλλά εντάξει, κρατάμε το κεφάλι ψηλά και προσπαθούμε κάθε μέρα. Είμαι αισιόδοξος, προσπαθώ πάρα πολύ γενικά στη ζωή μου. Είναι αυτό που αγαπώ πάρα πολύ να κάνω σαν άθλημα. Είμαι και φοιτητής παράλληλα, σπουδάζω οικονομικά και πιστεύω ότι στο μέλλον θα υπήρχε μια ευκαιρία να καταφέρω και εγώ κάτι αν προσπαθήσω έτσι όπως προσπαθώ. Πόσο σημαντικό είναι για την εξέλιξη του τένις στην Κρήτη ή στην Ελλάδα? Είναι πάρα πολύ σημαντικό από όλες τις πλευρές. Και για τους ίδιους συμμετέχοντες, οι οποίοι με ένα βήμα βρίσκονται στην Κρήτη, είτε από Αθήνα είτε από την υπόλοιπη χώρα μας. Και μπορούν και συγκαταλέγουν ας πούμε, τους πόντους που μαζεύουν στην παγκόσμια κατάταξη. Είναι σημαντικό για αυτούς και από πλευράς πόντων όπως προανέφερα και για τις εμπειρίες που κερδίζουν μέρα με τη μέρα από αυτό το τουρνουά. Επίσης όμως είναι σημαντικό διότι όλο το τενιστικό κοινό, ιδιαίτερα της Κρήτης, έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει αυτούς τους επαγγελματίες και προφανώς μόνο να μπορέσει να αντιγράψει τις κινήσεις τους και εντός και εκτός των γηπέδων, νομίζω ότι τους προσφέρει κάτι που δεν μπορούν να το βρουν αλλού. Σίγουρα βοηθάει. Είναι το πρώτο επίπεδο από το οποίο ξεκινάει ένας αθλητής να κάνει την καριέρα του. Άμα υπήρχε και η δυνατότητα να γίνουν ακόμα παραπάνω τουρνουά στη χώρα μας για να βοηθηθούν και οι Έλληνες αθλητές, θα ήταν πάρα πολύ σπουδαίο. Αλλά και μόνο που γίνονται αυτά τα τουρνουά για εμάς είναι καταπληκτικό και ευχαριστώ πολύ όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για να που γίνονται αυτά τα τουρνουά. Πιστεύετε ότι υπάρχουν Έλληνες αθλητές ταλέντα? Προφανώς και υπάρχουν και το βλέπουμε από δύο τουλάχιστον αθλητές, τη Μαρία Τσάκαρη και τον Στέφανο Τσιτσιπά. Η Σάκαρη, η Μαρία πλέον είναι στους top 80 αθλήτριες και ο Στέφανος στους top 200 και νούμερο 1 στα juniors. Έχουν λαμπρό μέλλον μπροστά τους. Η Μαρία ήδη έχει φέρει κάποια αποτελέσματα σε Grand Slams. Όλα αυτά τα παιδιά έχουν περάσει από εδώ. Είχαμε την τύχη να τους διαιτητεύσουμε, να τους δούμε και από κοντά. Και νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία για όλα τα νέα παιδιά και ειδικά τα Ελληνόπουλα μέσα από αυτή τη σειρά του τουρνουά να βελτιώνονται και ενδεχομένως να ακουμπήσουν το όνειρό τους. Πιστεύω ότι υπάρχει μέλλον στην Ελλάδα και ιδιαίτερα τώρα με τον Στέφανο Τσιτσιπά που κάνει τη χώρα μας υπερήφανη, που μπορεί να βλέπει έναν αθλητή να αγωνίζεται εκεί και δίνει και σε εμάς ελπίδα στους υπόλοιπους αθλητές και φίλους του να παλεύουμε κάθε μέρα και να προσπαθήσουμε κι εμείς. So
Η καταγωγή μου είναι από την Τσεχία και ασχολούμαι περίπου 10 χρόνια με το τένις. Τα τουρνουά είναι πραγματικά πολύ ωραία. Νομίζω η περιοχή και το ξενοδοχείο είναι ό,τι καλύτερο για τους αθλητές και οι προσφορές επίσης. Τα τουρνουά μου αρέσουν πολύ και σε βοηθάνε να κατακτήσεις κάποια κύπελα. Μου αρέσουν τα πάντα στο τουρνουά της Κρήτης. Καταρχήν, τα τουρνουά αυτά ξεκινάνε από την ΕΦΟΑ, την Ελληνική Φιλάθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρησης, τον πρόεδρό της, τον κύριο Σπύρο Ζανιά, οι οποίοι μας εμπιστεύονται και μας αναθέτουν αυτά τα τουρνουά. Από εκεί και πέρα, εμπιστοσύνη, όπως είπα και πριν, μας δείχνει και η ομάδα του Little Kids, χωρίς τους οποίους δεν θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε τα τουρνουά. Από εκεί και πέρα, το αποτέλεσμα είναι πλέον καλό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα γίνει καλύτερο. Και είμαι σίγουρος γι' αυτό, διότι η ομάδα που υπάρχει από όλες τις πλευρές, Ελληνικής Ομοσπονδίας, Little Beach και των διοργανωτών, νομίζω ότι είναι η καλύτερη που θα μπορούσε ποτέ να συνδυαστεί. Το νούμερο των αθλητών, όχι μόνο αυτήν, αλλά και όλες τις εβδομάδες, είναι αρκετά υψηλό. Αν αναλογιστούμε ότι το νούμερο 1 της διοργάνωσης βρίσκεται κοντά στο top 200 παίκτες στον κόσμο, πράγμα που είναι δυνατό για, αν σκεφτούμε τι τουρνουά παίζουν αυτοί, αν σκεφτούμε ότι είναι ουσιαστικά η βάση της πυραμίδας των διεθνών, της διεθνή κατάταξης, οπότε είναι αρκετά υψηλό το επίπεδο. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα από αυτό το υψηλό επίπεδο θα έχουμε διακρίσει και από ελληνικής πλευράς, ώστε και αυτά τα παιδιά να φύγουν από εδώ κερδισμένα. Ξεκίνησα με τα προκριματικά και προσπαθώ να φτάσω στο υψηλότερο επίπεδο. Είμαι στην αρχή ακόμη των αγώνων. Νιώθω ότι αυτή η διοργάνωση συμβάλλει πολύ στην ανάπτυξη του τένις, γιατί αυτά τα τουρνουά τα παρέχουν όλα. Είναι πολύ σημαντικό για τους αθλητές να έχουν τα πάντα γύρω τους, ό,τι χρειάζονται. Οι διοργανωτές εδώ τα καταφέρνουν πολύ καλά. Νομίζω ότι το επίπεδο του τένις στην Ελλάδα δεν είναι πολύ υψηλό. Οι αθλητές δεν έχουν την κατάλληλη στήριξη από τη χώρα, αλλά πιστεύω σίγουρα ότι υπάρχουν κάποιοι παίκτες πολύ καλοί. Η χώρα μου είναι η καλύτερη στον τομέα του τένις και εύχομαι και τα επόμενα χρόνια να είναι το ίδιο και να παραμείνουμε στις κορυφαίες δυνάμεις του αθλήματος. Οι εντυπώσεις μου είναι πάρα πολύ καλές, δηλαδή είμαι πολύ ενθουσιασμένος όπως ανέφερα και πριν. Και είμαι πολύ αισιόδοξη για το μέλλον και πραγματικά πολύ χαρούμενος. Το feedback που έχουμε από τους αθλητές είναι το καλύτερο, ειδικά με τα καινούργια γήπεδα που φτιάχτηκαν από φέτος, είτε οι καταστάσεις είναι άρτιες, προσεγγίζουν και ακουμπάνε διεθνή τουρνουά μεγάλα και αυτό προσπαθούν οι διοργανωτές εδώ στο Little Beach να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και επίπεδου μεγάλων τουρνουά. Πάντα υπάρχει σύγκριση με την Τουρκία, με την Αίγυπτο, με την Τινησία που είναι χώρες που κάνουν ακριβώς το ίδιο project. Είναι νομίζω θετικές οι εντυπώσεις που έχουν. Μας συγκρίνουν αλλά με καλή σύγκριση, μας τονίζουν τα θετικά μας και μας επισημάνουν αυτά που πρέπει να διορθώσουμε ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα καλύτερο το τουρνουά. Οι διαιτητές, καταρχήν να τονίσουμε ότι είναι όλοι ITF approved, δηλαδή δεν διαλέγουμε εμείς όποιον θέλουμε, είναι όλοι με τη σφραγίδα της ITF, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τένις, προτινόμενοι από εμάς, αλλά το τελικό ναι έρχεται από την ITF, που σημαίνει ότι όλοι είναι επαγγελματίες διαιτητές. Το επίπεδο θα έλεγα ότι είναι αρκετά ψηλό, οι Έλληνες διαιτητές τους γνωρίζουμε χρόνια και έχουν ένα επίπεδο αρκετά καλό. Ο επιδιαιτητής και οι υπόλοιποι διαιτητές και αυτοί το ίδιο νομίζω ότι λύνουν ό,τι προβλήματα υπάρχουν στο γήπεδο με επαγγελματικότατο τρόπο και προσφέρουν μια ασφάλεια για τους αγώνες όσον αφορά τους κανονισμούς ομαλή διεξαγωγή ενός αγώνα, το προσφέρουν αυτό ανεπιφύλακτα στους παίχτες και δεν έχουμε κανένα παράπονο. Προφανώς σε κάθε αγώνα υπάρχει λίγο ένταση από τον χαμένο, υπάρχει πίεση, οπότε κατανοούμε και κάποια νεύρα από τη μεριά των παιχτών, αλλά πάντα οι διαιτητές φροντίζουν ώστε να υπάρχει μια ομαλή διεξαγωγή και να μην υπάρχει κανένας ο οποίος θα μπορεί να πει ότι το επίπεδο ή ο διαιτητής που έκανε διαιτησία στον αγώνα δεν ήταν αρκετά καλός. Τουλάχιστον σαν Τσέρεμπαρ,
μας δίνει τη δυνατότητα να βελτιωθούμε κι εμείς και γιατί όχι να έχουμε τη δυνατότητα να πάμε και σε μεγαλύτερα βήματα. Για έναν διαιτητή, πώς είναι τα πράγματα από την καρέκλα? Θα έλεγα δύσκολα. Ιδιαίτερα αν το μάτς είναι πολύ κλειστό, όπως λέμε, τότε καλείσαι να αντιμετωπίσεις κυρίως τις εκρήξεις των παιχτών. Και θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα συγκεντρωμένος μέσα στο μάτς, να μην αδικήσεις κάποιον, γιατί έστω και ένα λάθος call να δώσει την νίκη στον αντίπαλο, οπότε εκεί τα πράγματα ζορίζουν. Τα χωμάτινα μας δίνουν τη δυνατότητα να διορθώσουμε ενδεχομένως λάθη που έχουμε κάνει, γιατί μπορούμε να κατέβουμε και να δούμε το σημάδι της μπάλας, οπότε μας δίνει τη δυνατότητα να ανακαλέσουμε. Στα σκληρά γήπεδα δεν είναι το ίδιο, οπότε εκεί χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Φέρουμε αυτό που έχουμε, νομίζω, ειδικά στον τόπο μας στην Κρήτη, ως νούμερο ένα, τη φιλοξενία. Τους αγκαλιάζουμε, και ας μην έρθουν ακόμα, μην έχουν έρθει ακόμα, τους αγκαλιάζουμε και τους προσφέρουμε μια ασφάλεια ότι εδώ είμαστε, σας περιμένουμε, και αυτό ίσως αποτελεί και το πρώτο πράγμα ώστε να μας επιλέξουν, γιατί νιώθοντας μια ασφάλεια ότι κάποιος είναι εκεί, έχουμε μιλήσει, γνωρίζουμε τις καταστάσεις και το τι συμβαίνει στην Κρήτη, αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα για να διαλέξουν τον τουρνουά. Είναι, θα έλεγα, ανοιχτό προς όλο το κοινό, δωρεάν. Δεν υπάρχει κανένα κόστος για να έρθει κάποιος να παρακολουθήσει. Θα συμβούλευα όσους είναι φαν του αθλήματος, Σαββατοκύριακο από τις 9 μέχρι τις 3 είναι τα πιο ωραία μάτς. Προκριματικά της προηγούμενης εβδομάδας, τελική της εβδομάδας που διεξάγεται και ημιτελική. Και επίσης υπάρχει πληθώρα αγώνων, άρα δεν υπάρχει περίπτωση να μην δει αγώνες κάποιος που θα έρθει το Σαββατοκύριακο.